Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 6 έως 8 στην Βεργίνα Τηλεόραση και σε επανάληψη η εκπομπή μεταδίδεται την ίδια μέρα το βράδυ μετά τις 12.30 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Είμαστε εδώ για τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, είμαστε εδώ για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού και βεβαίως είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε και για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας, όπου προχτές είχαμε σημαντικές αναμετρήσεις. Μετρήσεις, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 2-0 και να δημιουργεί προϋποθέσεις πρόκρισης στην ημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Λαμία Απόλλων Παραλιμνίου. Δηλαδή, φυσιολογικά, αυτός που θα περάσει από την μονομαχία ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, γιατί ρεβάνς είναι πλέον την ερχόμενη Πέμπτη, έγινε σήμερα γνωστό, θα παίξει τελικό κυπέλλου Ελλάδας, όπως όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου φυσικά. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης, ο οποίος αδικήθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, γιατί του ακυρώθηκε ένα γκολ που κανένας δεν κατάλαβε για ποιο λόγο ακυρώθηκε, έχασε ένα 0. Έχει όμως τη δυνατότητα την ερχόμενη Τετάρτη στο Κλεάνθης Μικελίδης να ανατρέψει αυτό το σκορ και να περάσει στην επόμενη φάση. Άλλωστε, υπάρχουν και ανακοινώσεις πλέον και από την ΠΑΕ Άρης και από τον Super 3 σημερινές για το θέμα. Θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Μαζί μας ο Σάκης Γκίνας, εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Και έχουμε πρώτο θέμα να συζητήσουμε με ένα πολύ μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου, πρώην μεγάλο διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή, που έχει αφήσει ιστορία στα ελληνικά γήπεδα χωρίς αμφισβήτηση, και θα πάμε τον καλησπερίσουμε. Τώρα δεν ξέρουμε πού είναι, στην Αθήνα, είναι στην Πελοπόννησο. Στη Γαστούνη. Τον επωνομαζόμενο Φωνιά. Τον επωνομαζόμενο Φωνιά του ποδοσφαίρου, Χρήστος Δημόπουλος. Θα πάμε τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Δημόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Σάκη. Καλή χρονιά. Πήγα με υγεία. Πύργο Ηλίας, ναι. Πύργο Ηλίας, πού, άχαστο ότι θα ήταν εκεί. Και σήμερα έχει κρύο πολύ όμως. Πολύ κρύο. Πολύ κρύο, ναι, ναι. Και εδώ λίγο δεν είναι πολύ χάλια, αλλά και εδώ έχουμε λίγο. Και από αύριο μεθαύριο λένε ότι θα αρχίσουν και οι βροχές και όλα τα σχετικά. Δεν πειράζει, χειμώνας, αφού δεν καταλάβαμε χειμώνα. Εσείς εκεί κάτω δεν καταλάβατε σίγουρα χειμώνα μέχρι τώρα. Όχι, όχι, δεν καταλάβαμε. Εμείς είχαμε και τριαντάρια εδώ πέρα. Ορίστε. Εγώ μαθαίνω ότι κάνατε και μπάνιο κάποιες μέρες το τελευταίο διάστημα. Όχι, δεν κάνω. Ο Γιάννης ο αδερφός μου κάνει. Άμπραβο. Άμα ήταν ο Δανάης, θα έκανε. Ο 100% αυτό ήταν άχαστο ότι θα έκανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε είναι για το μάτς αυτό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, που βεβαίως ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είδαμε όλοι. Πώς το είδες το παιχνίδι αυτό? Κοίταξε να σου πω, στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, δεν παίξανε καλό ποδόσφαιρο. Δεν μ' άρεσε. Εκτός από το δοκάρι του Παναθηναϊκού. Αν είχε πει το δοκάρι του Παναθηναϊκού, θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος. Και φάνηκε στο πρώτο πεντάλεπτο. Ναι. Τώρα θα μου πεις ότι έκανε το λάθος ο Βαγιανίδης εκεί πέρα και πήγε το γκολ. Εντάξει, τα λάθη γίνονται να μου εκεί πέρα για να παίρνει και τα γκολ. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια κέρδισε. Στο δεύτερο ημίχρονο από την αρχή, δηλαδή από τα πρώτα λεπτά, ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε να κερδίσει. Αυτό φάνηκε δηλαδή. Βέβαια, ναι, φάνηκε από το 46 μετά, φάνηκε, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν αποφασισμένος. Ναι. Χρήστο, μπήκε το 1-0 με το λάθος του Βαγιανίδη, το οποίο βέβαια είχαν συνδρομή και παίξη του ΠΑΟΚ, γιατί προήρθε από την πίεση το λάθος. Εκεί πόσο μέτρησε η Τούμπα, την οποία εσύ την έχεις ζήσει πάρα πολύ, δηλαδή ανέβηκε ο παλμός του κόσμου κτλ. Προφανώς αυτό έγινε ακόμα περισσότερο την πλάστιγκα. Ενώ μετά τον 1-0, όταν άρχισε ο κόσμος να ενθουσιάζεται στην κερκίδα και ο παλμός μεταφέρθηκε και στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε και αυτό το ρόλο του, λες? Σάκη, δεν το έδωσε στον γκολ ο κόσμος στο ΠΑΟΚ. Στον γκολ, κοίταξε, το είχε δώσει πιο μπροστά από το σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο μήκρο το ανέβασε λιγάκι παραπάνω και βοήθησε ο κόσμος πάρα πολύ να μην με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, λάθη όμως, τώρα θα μου πεις ότι είναι πιτσιρικάς. Ναι, πιτσιρικάς είναι. Αλλά δεν κάνουμε λάθη να γυρίσουμε ποτέ την μπάλα πίσω. Ναι, στο Βαγιανίδη. Κανένας αυτό. Καλύτερα να την βγάλεις πλάγια παρά να την γυρίσεις πίσω. Ναι. Του έδωσε δηλαδή πάρ' το και βάλ' το. Ναι, εδώ είναι η φάση, αυτή είναι η φάση. Ναι, κάνει λάθος γύρισμα προς τα πίσω και εκμεταλλεύεται ο Μπράντον Τόμας και σκοράρει. Κάνει το 1-0 και μάλιστα νωρίς το 52. Στο 7ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ουσιαστικά από εκεί. Είναι ψυχολογία. Ναι, αυτό είναι. Από εκεί. Ψυχολογία του, βέβαια. Ανέβηκε και ο κόσμος, να πούμε, και γι' αυτό κέρδισε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Εντάξει, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε καλή μπάλα. Ναι. Χρήστο, οι αλλαγές και του Λουτσέσκου και του Γιοβάνοβιτς επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα. Αυτό φάνηκε, δηλαδή αποδείχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο αλλαγές του Γιοβάνοβιτς, αναγκαστικές και οι δύο,
του Μπερνάρ και του Κουρμπέλη που τους έβγαλε λόγω ίωσης ο ένας προληπτικά για να είναι έτοιμος στον αγώνα πρωταθλήματος ο άλλος, αποδυνάμωσαν το κέντρο του Παναθηναϊκού. Ο Κουρμπέλης δεν παίζει. Δεν παίζει ο Κουρμπέλης. Όχι, όχι. Δεν έπαιξε. Λοιπόν, ούτως... Απλώς είχε ένα πρόβλημα ο Κουρμπέλης. Την αρχή του αγώνα δεν ήταν έτοιμος 100% και στο ημίχρονο είπε δεν μπορώ άλλο. Να δείξω. Βέβαια ο Κουρμπέλης, σωστά λέει ο Σάκης, νομίζω Χριστό, ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Κουρμπέλης έκανε δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, στο κέντρο. Εντάξει, ο Κουρμπέλης ήταν καλός, αλλά εντάξει, άμα δεν μπορούσε όμως, καλύτερα να μην έπαιζε καθόλου. Έτσι, κοίταξε, οπότε δεν τον θέλει, δεν τον έχει στην Κυριακή, λέμε. Ναι. Καταλαβαίνω. Αυτές οι δύο αλλαγές, Χρήστο, επηρέασαν την απόδοση του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν δύο κεντρώ οι οποίοι έπαιζαν ρόλο στο πρώτο ημίχρονο, ώστε να μπορεί να κρατάει σε έλεγχο ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Και βέβαια από την άλλη, οι αλλαγές του Λουτσέσκου, οι δύο, που εκ του αποτελέσματος καθόρισαν και το 2-0. Δηλαδή, ο Ολιβέιρα μπήκε μαζί με τον Τόμα στο 69, οι δύο συνεργάστηκαν και έκαναν το 2-0 τρία λεπτά αργότερα. Και τα πάσα που του βγάζει του Τάισον. Δηλαδή, πάρτο και βάλτο. Θα μου πει ότι το τέλειο ήταν το πλασέτο. Ναι. Στο δεύτερο γκολ. Σωστά. Κοίταξε, δεν μπορεί να πεις τώρα ότι ξέρεις ότι επηρέασαν οι αλλαγές. Και ο ΠΑΟΚ έκανε αλλαγές και ο Παναθηναϊκός έγινε αυτό με τον Κουρμπέλη και με τον άλλον. Από εκεί και πέρα όμως ο ΠΑΟΚ μπήκε πασινά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, μπορεί να μην κέρδιζε 2-0, αλλά κέρδιζε να μην φάνηκε όμως ότι ήθελε περισσότερο το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Να συμπληρώσω βέβαια για τον Κουρμπέλη ότι έχει συμπληρώσει κάρτες και ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τις κάρτες. Γιατί δεν είναι έτοιμος. Γιατί δεν είναι 100% έτοιμος και με την ευκαιρία σου λέει αφού δεν μπορεί να παίξεις, τον δήλωσε ο Παναθηναϊκός κανονικά εκεί. Πάντως ο Μπερνάρ, Νίκο και στο Χρήστο πρέπει να το πούμε, ο Γιωβάνοβιτς που φάνηκε ότι σκέφτεται λίγο το παιχνίδι της, το σκεφτόταν το παιχνίδι της Κυριακής. Έβγαλε τον Μπερνάρ προληπτικά καθαρά. Έτσι έγραφε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού την επόμενη μέρα. Για να είναι έτοιμος για την Κυριακή. Δηλαδή, ήδη άρχισε από το ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας να σκέφτεται τον αγώνα πρωταθλήματος που σαφέστατα και διαφέρει περισσότερο τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει πρωτάθλημα. Πάντως, πρέπει να συμφωνήσουμε, Χρήστο, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει λύσεις στον πάγκο. Δηλαδή, είναι μια ομάδα χωρίς ρόστερ δυνατό. Ναι. Από τη στιγμή να πούμε, που σκέφτεσαι το παιχνίδι της Κυριακής, δεν τους βάζεις τους παίκτες. Καθόλου. Αν το σκέφτεσαι. Έτσι, ναι, σωστό. Δηλαδή τώρα, και αν το σκέφτηκε στη διάρκεια, δηλαδή στο 60, στο 70, λογικό είναι. Από όταν κάνει 2-0, τι να τους κάνεις, να τους αφήσεις μέσα, κατάλαβες. Εγώ αν ήμουν προπονητής, δηλαδή περισσότερο θα με ενδιαφέρε το παιχνίδι να με τη Κυριακή που είναι το πρωτάθλημα, παρά του Κυπέλλου. Και ανάποδα στον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ ανάποδα. Το μάτς Κυπέλλου και όχι του πρωταθλήματος. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δηλαδή κυνηγάει ένα τίτλο. Έτσι. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα είναι 5 βαθμούς πίσω. 7 είναι ή 5 είναι. 9 από τον Παναθηναϊκό. Από τον πρώτο 9. Δηλαδή εντάξει. Εκεί πέρα δεν. Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να πεις και τίποτα τι μπορεί να γίνει. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, άμα κέρδισε και με τον Όφη, ήταν 12 πόντους από τον Ολυμπιακό και 8 από την ΑΕΚ. Ναι, και έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι 4 πόντους μπροστά. Έτσι ακριβώς. Και στα Γιάννουνα που έγινε στον 90 φεύγα, βλέπεις και την Κυριακή παίζει δηλαδή με το πιστόλι στον Κρόταφο παίζει. Έτσι ακριβώς. Συμφωνούμε 100%. Πάντως επειδή. Εάν ο Λουτσέσκου σκεφτεί ότι ξέρεις ότι εννέα εμένα. Δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι του πρωταθλήματος στην Κυριακή και τον ενδιαφέρει του Κυπέλλου. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει. Εάν με το μυαλό του να σκεφτεί αυτό, γιατί είναι ένας τίτλος. Την Τετάρτη. Ναι, την Τετάρτη, ναι. Την Πέμπτη, το μάτς της Πέμπτης. Είναι τρία παιχνίδια, είναι ντέρμπι. Ναι. Και τα τρία. Και παίζεις Τετάρτη, παίζεις Κυριακή και παίζεις Πέμπτη ή Τρίτη. Πέμπτη. Δώσανε παράταση. Ναι, εντάξει, δώσανε το κάνανε την Πέμπτη. Ναι. Όταν παίζεις ντέρμπι, να μην είναι και ακούραση κιόλας. Ναι. Τώρα δεν ξέρω το μυαλό του Λουτσέσκου τι σκέφτεται. Δηλαδή, τι παίχνες θα βάλει. Χρήστο, εσύ που τα έχεις. Ο Τάισον όπως μπήκε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, του ήρθε η μπάλα εκεί πέρα, ξέρει ο άνθρωπος, είδες, του ήρθε, πάρτο και βάλτο. Ναι. Του βγάλε ωραία πάσα ο άλλος. Ο Ολιβέιρα. Πλασέ ήταν το πιο ιδανικό, κατάλαβες. Ναι, ναι. Αυτά τα πλασέ τα είχες κι εσύ. Βέβαια, εντάξει, δεν κάνω. Μεγάλη παίχτες τα έχουν, Νίκο μου, να πούμε. Σωστό. Τα τάγκς ήταν, έπαιρνε φόρα και δεν σταματούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Χρήστο, επειδή έχει ζήσει την ψυχολογία αυτών των αγώνων, το αποτέλεσμα του αγώνα της Κυριακής θα επηρεάσει τη ρεβάνς της Πέμπτης ή όχι καθόλου. Σε αυτό που είπες έχεις δίκιο. Θα επηρεάσει. Θα επηρεάσει λες.
Άρα εδώ έχουμε ένα πολύπλοκο πράγμα. Σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει. Δηλαδή, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λεωφόρο, τι θα γίνει την Πέμπτη μετά? Ψυχολογικά θα είναι ράκος ο Παναθηναϊκός. Ναι, θα έχει τελειώσει. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή μέσα στη Λεωφόρο, ναι, θα πάρει και το παιχνίδι της Πέμπτης. Μάλιστα. Εντάξει, με 2-0 δεν θα το πάρει, μπορεί να κερδίσει κιόλας εκεί. Ναι. Κατάλαβα. Ναι. Ενώ αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα αρχίσει να ελπίζει ότι μπορεί να ανατρέψει και τον αγώνα κυπέλου. Αυτό είναι, γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ στο πρωτάθλημα κέρδισα τον ΠΑΟΚ, οπότε να μην έχω περιθώριο μπροστά μου, τι μπορώ να κάνω? Κοίταξε να δεις. Ένα σκορ τώρα, εντάξει, 2-0 λέει ο άλλος είναι σίγουρο. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει σιγουριά τίποτα. Γιατί μπορεί να μπει ένα γκολ στο 5ο λεπτό παράδειγμα και το άλλο να μπει στο 90 και να πας στην παράταση και να μην ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Σωστό. Δεν πάει στο χέρι στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Ο συμπαίκτης ο Νίκος Αλαβάντας μας είχε πει την ημέρα του αγώνα στο ραδιόφωνο στον Focus ότι ένα σκορ ασφαλείας 2-0 λέει για τον ΠΑΟΚ θα είναι ότι πρέπει. Περνάει. Εντάξει. Βέβαια το 2-0 ήταν πιο σκορ ασφαλείας όταν μετρούσε το εκτός έδρας γκολ από σήμερα. Έχει διαφορά, δεν είναι, Χρήστο? Σάκη, θα σου πω κάτι. Ναι. Επειδή το έχουμε αναλύσει αυτό και με προπονητές όταν έπαιζα μπαλάκια στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Το 1-0 έχει στη θηλιά εδώ, παίζει από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90. Ενώ το 2-0 ξεστήλες, εντάξει μωρέ, και να φάω ένα γκολ να πούμε, έχω το 2-0. Είναι, κοίταξε, το 1-0, άμα το δει, δηλαδή όπως και το 0-0. Εγώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα, παίζαμε παιχνίδι να πούμε με τον Ηρακλή, παίζαμε στο κύπελλο Ελλάδος. Είχαμε έρθει 0-0 επάνω στο Καφτατζόγλιο και λέμε θα το πάρουμε. Έλατε που κάνουμε ένα γκολ, εμείς κερδίζουμε ένα 0, μας σοβαρίζει ο Ηρακλής, μας τελείωσε. Καταλάβες. Γιατί μετρούσε το εκτός έδρας γκολ. Στο 1-0, δηλαδή είσαι σφιγμένος από την αρχή να μην φας γκολ. Ναι, ναι. Το ξεστήλες, εντάξει, άμα είναι 2-0, να φάω και να φάω ένα γκολ να πούμε, εντάξει, είναι και το δεύτερο. Ναι. Αλλά εντάξει, ότι τρώει που τρώει το πρώτο, έρχεται και το δεύτερο μετά. Πάντως αυτό που είπες ότι είναι ντέρμπι, τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού είναι 100% έτσι, δεν μπορείς να βγάλεις ούτε να πεις, ούτε να προβλέψεις, ούτε τίποτα δεν μπορείς να πεις. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Έχεις δίκιο, Νιού. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Τίποτα. Χρήστο. Γιατί, να σου πω και κάτι. Ναι. Εγώ μίλησα στο ραδιόφωνο το πρωί. Ναι. Εσάς μίλησα στο ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, και είχα πει ότι έχει ένα προβάδισμα ο ΠΑΟΚ στο θέμα του κυπέλου. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι Θεσσαλονικοί δεν πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το πιστεύανε. Γιατί εντάξει, μου λέγανε ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, ξέρεις, δεν παίζει εκείνος, δεν παίζει ο άλλος, δεν παίζει αυτός. Άμα δεν το πιστεύεις, τότε τι κάνεις? Κατεβαίνεις στο γήπεδο μέσα στην τούπαδα να κερδίσεις. Ναι, είχε απουσίες όντως. Είχε πολλές απουσίες ο ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρεις τι, εδώ θέλω να μου πεις και κάτι ακόμη, γιατί συζητάμε, λέμε διάφορα πράγματα. Υπάρχουν κάνα 2-3 πιτσιρικάδες που μπήκανε φέτος, όπως ο π.χ. ο Κωνσταντέλιας. Πώς τον βλέπεις αυτόν? Είναι καλός παίκτης. Ναι. Το μόνο, Νίκο μου, θα σου πω κάτι. Και να το κρατήσει και ο Κωνσταντέλιας και ο άλλος ο μικρός. Ναι. Να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι. Έπαιξες, ναι. Κάτσε να παίξεις ένα-ενάμιση χρόνο, 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ και όταν θα αυτή τη στιγμή να φύγεις, όταν θα είσαι έμπειρος, να σηκωθείς να φύγεις. Παράδειγμα Τζιόλης. Έπαιξε 6 μήνες, ένα χρόνο, σηκώθηκε και έφυγε. Ο παίκτης εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται, δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό. Και από την ομάδα με την οποία πήγε, τον δώσαν δανεικό, δεξιά-αριστερά κλπ. Δεν έχει και στο τέλος θα έρθει σε καμιά ομάδα να πάει να μούξε σε Super League. Τις μικρές ομάδες δηλαδή. Αν μπορεί να πάει στον Όφη, μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό ή σε κάποιες άλλες ομάδες. Η διάρκεια σε καθιερώνει, λες, Χρήστο. Ναι. Βέβαια, εντάξει, θέλει διάρκεια. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα ο Κωνσταντίνας τον έβαλε τώρα ο Λουτσέσκου μέσα και αύριο το πρωί να πήξει τι, να το ζητάει πώς θέλω και να πει ότι εγώ θέλω να φύγω να πάω στην Μπάγκερ. Αυτό είναι ένα καλό θέμα. Δηλαδή, του λες εσύ του, αν είχε τον Κωνσταντέλια απέναντι, του έλεγες αγόρι μου, κάτσε 2 χρόνια να παίξει στον ΠΑΟ και μετά. Έτσι. Βέβαια, φτιάξει το ονοματάκι σου, θα παίξει την μπάλα σου, να στερεωθεί, να μου ότι ξέρει ότι αξίζει για να πα. Και εκεί μετά κανονίζει εσύ την πορεία σου που μπορεί να πα. Γιατί μπορεί να πα και να εκτεθεί. Γιατί μπορεί να πα εκεί και να εκτεθεί. Να μην μπορεί να παίξει. Σου φέρα παράδειγμα τον Τζόλι. Ναι, ναι. Για μένα ήταν επεκταράς αυτός. Ναι. Δηλαδή έμπαινε μέσα στην Τούμπα και έλεγα να πούμε χαιρόμουν αυτό το παιδί που είχε ποδάρα να πούμε τον έβλεπε σε ευκαιρία και έκανε γκολ. Πήγε, χάθηκε.
Έφυγε πρόωρα, λες, Χριστέ. Και έφυγε πρόωρα, λέω. Έφυγε γρηγορότερα από ό,τι έπρεπε. Και εξάλλου αυτά τα παιδιά, εκτός από εμπειρίες, φτιάχνουν και το σώμα τους εδώ τώρα, γιατί δεν είναι και έτοιμα. Όσο παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Γιατί στο εξωτερικό δεν είναι τα ίδια τα πράγματα όπως εδώ. Σάκη, όταν σου δίνει και ευκαιρία ο προπονητής και σε ποντάρει και σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, δεν τον πουλάς κι εσύ. Ναι. Κατάλαβες. Δεν φτιάξε το όνομά του τώρα του Κωνσταντέλια. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Μπορεί να έχει κακά ο Λουτσέσκου, αλλά κοίταξε, έχει δώσει ευκαιρίες σε πιτσιρικάδες και τους έχει βοηθήσει πάντως. Και για τον άλλον τον Κουλιεράκη. Είναι καλός παίκτης για τους. Βλέπεις κάποιες αδυναμίες, γιατί πιστεύω ότι εσύ σαν επιθετικός έναν αμυντικό τον κόβεις από το στυλ του κλπ. Βλέπεις κάποιες αδυναμίες. Για τον Κουλιεράκη δεν μπορώ να σου βάλω το χέρι στο Βαγγέλιο. Ναι. Αλλά για τον Κωνσταντέλια ναι, το βάζω. Το βάζεις. Δηλαδή είναι... Ότι θα κάνει καλή καριέρα, μεγάλη καριέρα. Ναι, ναι. Όπως ο Τζόλι. Το Τζόλι εγώ τον πίστευα ότι θα κάνει καριέρα. Ναι. Αλλά πίσω το παιδί σου πήγε και έφυγε. Ναι. Εκτός και αν σκέφτηκε να πάει να πάρει τα χρήματα και να τελειώνει. Δεν είναι το θέμα εκεί. Γιατί αυτό μπορούσε να παίξει μπάλα και σε μεγάλη ομάδα. Άρα λες, Χρήστο, αυτό που είπε ο Νίκος, ότι θα έλεγε στον Κωνσταντέλια, αν σε βλέπει τώρα, κάτσε και του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Σε συμφέρει. Βέβαια. Για αν να δεν μπορεί τον χρόνο, παιδί μου, να κάτσει 1,5 χρόνο, να κάτσει μέχρι τον Δεκέμβριο. Να φύγει. Δεν μπορεί τώρα να του πιάνουν οι μάνατζερ. Ξέρεις, θα σε πάω στην Μπάγκεν, θα σε πάω και θα σε πάω. Το θέμα είναι όταν θα πας σε μια ομάδα, Σάκη και Νίκο, πρέπει να πάει να παίξεις. Να είσαι έτοιμος. Βέβαια, θα πάει να παίξεις. Δηλαδή, ο Τζόλις έφυγε και πήγε στην Νόρβιτς, δηλαδή έπαιξε δεν έπαιξε ένα παιχνίδι και τον έκαναν αλλαγή. Ναι. Ήδη ο Κωνσταντέλιας έχει μια εμπειρία από το τι σημαίνει ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, από το Βέλγιο, που είπε ότι πήγα εκεί και ήταν λες, όλοι σαν χτιστοί. Έπεφτα σε τοίχο πάνω. Άρα έχει σημασία αυτό που λες. Βέβαια, εντάξει, του έδωσε ευκαιρία μεγάλη τώρα ο Λουτσέσκου. Άστο. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα να δώσω όταν πάει. Σάκη, όταν μια ομάδα κάνει με υποστολένο πρωταθλητισμό, δεν μπορεί να βάλει πιτσιρικάδες μέσα. Και βλέπεις τώρα τον Παναθηναϊκό 10 ξένοι. Βλέπεις τον Ολυμπιακό το ίδιο. Δεν μπορούν δηλαδή να βάλουν πιτσιρικάδες. Ξέρεις πότε θα βάλεις πιτσιρικάδες. Όταν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και το κύπελο και αρχίζεις, έχεις 4-6 παιχνίδια να πούμε και βάζεις συνέχεια τα πετσιρίκια να παίξουν. Χριστό, την πτώση στην απόδοση, γιατί έτσι είναι, του Ζίβκοβιτς, πώς την εξηγείς? Ρε Νίκο, εντάξει, με έχει προβληματίσει αυτό το παιδί να μου. Έπαιξε στο παγκόσμιο και ήταν πάρα πολύ καλός. Πολύ. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου να πούμε. Δηλαδή δεν έχει προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει στον ΠΑΟ. Είναι καλός παίκτης όμως. Ναι. Αλλά έχει μια πτώση. Δηλαδή, ξέρεις τι λες, έχω τον Ζίβκοβιτς, έχω τον Ντάισον τώρα εκεί πέρα, με δύο παιχταράδες τώρα μπροστά και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Μη μου πεις για τον Άρε. Γιατί? Δεν μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Γιατί? Για ποιο λόγο? Το είχα πει κιόλας. Τρέχει και στην ίδια ευθεία είναι. Ας τον έλεγε Νίκο να μου. Νίκο, άκου. Εάν δεν το έχεις στον γκολ, ας το αγόρι μου κάτσε στον πάγκο. Μην παίζεις την επίθεση. Μάλιστα. Αν δεν το έχεις. Βάλ τον να παίξει δεξί, χαφ, δεξί, μπα, καλύτερο θα είναι. Το βλέπεις να με εκεί πέρα, δεν έχει βάλει ένα γκολ. Έβαλε, αλλά εντάξει, όχι πολλά. Ναι. Εντάξει, Χρήστο. Έβαλε, όχι πολλά, ρε Σάκη. Τι να βάλει. Ολιβέιρα. Όταν είναι τελειωμένο το παιχνίδι, όταν είναι 3-0 το παιχνίδι, σου βάλει το τέταρτο. Εντάξει, εγώ όταν είναι 4-0 και 5-0 δεν πήγαινα να βάλω άλλο γκολ. Εγώ τι να το κάνω, στο 5-0 να μου πούνε μπράβο. Και αφού είχε βάλει 3, Χρήστο, πόσο να βάλει, 13. Έβαλε ένα κρίσιμο. Έχει κάνει hat-trick, τα βάζει και το έκτο φτάνει, δεν χρειάζεται. Εντάξει, τώρα μην συγκρίνει ανώμια πράγματα. Μην συγκρίνει ανώμια πράγματα, εσένα με άλλου. Αλλά έβαλε ένα κρίσιμο με τον Ατρόμητο, έβαλε ένα στον Όφη το 0-1. Τέλο πάντων, να πάμε σε ένα παίκτη τη θέση σου. Ολιβέιρα, έχει ζητηθεί πολύ. Αυτό ο παίκτη εμένα μ' αρέσει. Είναι παίκτη δηλαδή που βλέπει την αιστεία. Και όπως εχθές τον είδε, κοίτα να δεις τι πάσα του έδωσε του Τάισον. Του Τάισον, ναι. Του έκανε παλιά και πέρασε να είναι δεκάρι. Βλέπεις δεκάρια τώρα και δεν μπορεί να βγάλουν μια κάθετη πάσα. Παπ τον έβγαλε και ο άλλος το τελείωσε ωραία όμως. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή φάνηκε το γκολ, δηλαδή το γκολ φάνηκε από εκεί. Κατάλαβες. Ναι. Αν δεν έπαιρνε το γκολ, θα λέγαμε ξεριζικάδικη ευκαιρία. Επειδή ανέφερες 3-4 φορές το όνομα του Τάισον, τον είδες στην πρώτη εμφάνιση ότι είναι ας πούμε ο παίκτης που ήθελε ο ΠΑΟΚ? Είναι, ναι, εντάξει. Νίκο μου, κοίταξε να δεις. Μόνο με το πλασέ που έκανε, εντάξει, είναι παιχταράς. Τώρα είναι 35 χρονών. Αν μπορεί να το διαχειριστεί, να παίζει, ξέρεις, ένα ημίχρονο 45 λεπτά ή μια ώρα, από εκεί και πέρα το ξέρει ο Λουτσέσκου. Αλλά ο παίκτης όμως, κοίταξε, είναι δηλαδή μέσα να μην ξέρει τι θα σου κάνει.
Τον άλλο, το center for, τον Τόμας, πώς τον βλέπεις? Σάκη, κοίταξε να δεις. Καταρχήν δεν είναι center for αυτή. Δεν είναι center for. Center for είναι αυτός που θα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα καθίσει και θα δώσει την μπάλα, πάμε να την κάνει με το κεφάλι, να την εκτελέσει με τη μία. Κοίταξε, ο Τόμας έκανε λάθος ο Βαγιανίδης και του έδωσε την μπάλα. Θα μου πεις, το έκανε γκολ, ναι, εντάξει. Σε δύσκολα παιχνίδια θα δεις αυτούς τους παίχτες. Ναι. Τα δύσκολα θα τους δεις. Σωστό. Έχει δίκιο. Και βέβαια ο Τόμας τελειώνει, οι πληροφορίες λένε τελειώνει το συμβόλαιό του και ο Πάουκ, γιατί είχε ένα συν ένα, δεν το ανανεώσει για του χρόνου. Πάει να πάρει άλλο σεντερφόρ, νομίζω λογικό είναι. Τον Ολιβέρα, εσύ θα τον κρατούσεις, Χρήστο, για του χρόνου? Δεν το ξέρω. Να σου πω κάτι, Σάκη, άκου να δεις. Εγώ θα ήθελα, δηλαδή, και το λέω και πολλές φορές και με τον Νίκο που έχουμε συζητήσει, ότι θέλω να παίχνει, δηλαδή να είναι στατικό στη μεγάλη περιοχή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήρθε η μπάλα, την έκανε γκολ. Εκτός έδρας έκανες δύο ευκαιρίες, να κάνεις ένα γκολ. Να έχεις ένα παίχτη να μου να σου. Δηλαδή να ξέρεις ότι θα στείλω την μπάλα εκεί και θα κάνω γκολ. Δηλαδή τώρα, όταν έπαιζα εγώ τώρα στον Πάο, ήξερε ο Κούδας παράδειγμα ο Γιώργος ή ο Κωστίκος, θα βγάλει την μπάλα να μου στο Χρήστο, θα το κάνει γκολ. Το ξέρε. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δηλαδή μια ευκαιρία να κάνεις, το κάνεις γκολ. Γιατί αν μαζέψεις αυτά τα ονόματα που έχει ο Πάο αυτή τη στιγμή, ο Πάο, κοίταξε. Λάθος είναι που δεν έκανε τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή τον κάνει και είναι 9 από τους πίσω τώρα. Ναι, ναι. Μπορούσε να τα ψηλά ο Πάο. Με αυτή την ομάδα που έχει, γιατί έχει παιχταράδες ο Πάο. Αν είχε center forward, λες. Βέβαια. Γιατί ο Ολιβέρα ήταν. Ο Πάο τραυματίας και άργησε. Ένα center forward και θέλει να δεκάρει. Δηλαδή να σου κάνει μια κάθετη πάσα. Δεν ακούς και το Θανάση καμιά φορά, Σάγη, τι λέει. Η κάθετη πάσα. Λέει. Η κάθετη πάσα. Είναι μισό γκολ αυτό. Χρήστο, ο Κωνσταντέλιας μπορεί να παίξει το ρόλο αυτό. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να βάλει το παιδί να πάει να κάνει αυτόν. Πάρα πολύ δύσκολο. Από τώρα λες. Θέλει εμπειρία για να το κάνει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να στηριχθεί όλη η ομάδα στις πλάτες του γιατί είναι μικρός. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Εντάξει, είναι μικρός. Ο Πιτσιρικάς δεν μπορεί να περπεί γιατί άμα του φορτώσει αυτό το. Δηλαδή, τον βάλει δεκάρι και του φορτώσει αυτό το πράγμα. Ξέρεις, είναι βαριά η φανέλα το δεκαράκι από πίσω. Άστον το που παίζει το παιδάκι να προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, εμένα μου αρέσει, είναι καλός παίχτης. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας το παιδί. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να του πούμε το παιδί θα κάνει. Είναι βέβαια πολύ νωρίς να μιλήσουμε για τον τελικό του κυπέλου, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει ο ΠΑΟΚ στην ημιτελική φάση από το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο Άρης Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ θα περάσει σίγουρα στα ημιτελικά, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε αν περάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί μετά έχει Λαμία ή Παραλίμνιο, άρα πάει τελικό. Ποιον βλέπεις αντίπαλο? Νομίζω είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε, γιατί αργεί αυτό ακόμη. Πάει κανένα 1,5 μήνα πίσω, δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες. Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα πώς το έπεσε, είναι νωρίς ακόμα. Πολύ νωρίς. Πιθανά είναι, όταν μπορεί να αποκριθεί ο Άρης. Ναι, για κάνει τίποτα. Κάνα τελικό να πάει τίποτα, Άρης πάω. Μακάρι. Φανταστικό. Μακάρι. Ή και δεν ξέρουμε αν θα προκριθεί, ας πούμε, αν περάσει ο Ολυμπιακός, αν θα προκριθεί, αν θα είναι η ΑΕΚ στο τελικό. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι εκεί. Κανείς δεν ξέρουμε. Ναι. Αν περάσει ο Άρης στον Ολυμπιακό, θα παίξει με την ΑΕΚ. Και ο νικητής του αγώνα θα παίξει τελικό. Ο Άρης δεν πρέπει να κερδίσει τρεις μεγάλους. Τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον τελικό τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι, πρέπει να περάσει τρεις μεγάλες ομάδες. Βέβαια. Τώρα. Δύσκολο. Πιο δύσκολο απ' όλα. Θα σε πάμε λίγο αρκετά χρόνια πίσω, το 85, στην κατάξυση του πρωταθλήματος, γιατί έχουμε τα πλάνα από αυτή την βραδιά. Θα σε γυρίσουμε πίσω πάρα πολλά χρόνια. Με τότε, μακρύ μαλλί ο Χρήστος Δημόπουλος. Με μακρύ μαλλί χέτι ο Χρήστος Δημόπουλος και μαλλί κανονικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο παίξατε εκείνη τη μέρα με τον Παναθηναϊκό, με το ελικόπτερο που ήρθε, με τα μανεκέν που σας δώσανε, σας βάλανε έτσι. Εγώ δεν έπαιζα τότε. Δεν έπαιξε αυτό. Όχι, νομίζω, σε αυτό το παιχνίδι δεν έπαιξα. Είχα παίξει, δηλαδή, εμείς που πήραμε το πρωτάθλημα που τελείωσε κανονικά ήταν μέσα στη Νέα Σμύρνη 0-0. Α, και τέλος. Νομίζω κι άλλος δεν έπαιξε. Τελείωσε, ναι. Αυτό δεν είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι. Αυτό ενδιάφερε το περισσότερο το παιχνίδι των Παναθηναϊκών για να βγει και η κύπελλο UEFA. Ναι. Νομίζω σε αυτό το μάτς δεν έπαιξε και ο Αλαβάντας. Νομίζω ναι, ναι. Νομίζω και ο Νίκος μας, θυμάμαι, δεν είχε παίξει ούτε ο Αλαβάντας σε αυτό το παιχνίδι. Κοίταξε τον κόσμο, δηλαδή πώς είναι τότε, δηλαδή πώς ήταν τότε. Μιλάμε, είχε 45.000 μέσα στην Τούμπα. Ο ένας πάνω στον άλλο. Θυμάμαι, Νίκο, ναι. Όταν παίξαμε μέσα στη Λάρισα. Ναι. Παίξαμε στη Λάρισα μέσα και είχε 5.000 παοξίδες. Πω. Και μιλάμε τώρα, έβαλα δύο γκολ μέσα στη Λάρισα, μιλάμε για γκολάρες τώρα και τις δύο. Να, εδώ σηκώνει το κύπελο με τα μαλλιά.
Κοίτα μαλλί. Ναι. Φοβερά πολύ μαλλί. Πάσα τι να κάνουμε, τα μαλλιά τα έχει ο Θανάσης, δεν τα έχουμε εμείς. Πώς έγινε αυτό, ρε εσύ Χρήστο, αυτό είναι απίστευτο. Πώς είναι δυνατόν να έχει πάρει όλα τα μαλλιά ο Θανάσης και να μην έχει πάρει κανένας άλλος τίποτα. Είναι φοβερό αυτό. Όχι, ναι, ρε. Ναι. Μιλάμε τώρα, έχει μαλλί, μιλάμε το τραβάω, ρε παιδί μου, για να μην κοιτάξει. Απίστευτο, απίστευτο μαλλί. Χρήστο. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, τα βάλει και για βουλευτής τώρα στην Πάτρα, ε. Α, να του πούμε και καλή επιτυχία. Άμα, ναι, ναι. Εννοείται, άμα κατέβει ναι. Εντάξει, και... κούπα του, λέω θα σε βοηθήσω, θα σε βγάλουμε. Τι να σε κάνουμε, μια φορά βγάζει, άμα το βγάλει και ο Βελόπουλος, τι θα κάνει, να βοηθήσουν όλοι. Κατεβαίνει με την ελληνική λύση, με το Βελόπουλο. Ναι. Να του πούμε καλή επιτυχία του Θανάση, όλα να πάνε καλά. Άλλωστε, κοίταξε εσύ, η καταγωγή σας είναι από την Πελοπόννησο. Νομίζω ότι η Πελοπόννησος μπορεί να βγάλει ένα Πελοποννήσιο στη Βουλή. Και ας είναι ο Θανάσης Δημήτρος. Μια έδρα θα τη βγάλει, βέβαια. Μια έδρα θα τη βγάλει. Έτσι ακριβώς. Πριν να βγούμε στην εκπομπή, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Βγαίνει στο σάκι, μου λέει μαζί με τον Νίκο. Το λέω: ναι. Εγώ μου λέει: κάνω άλλη εκπομπή, μου λέει. Δεν μου λες, Χρήστο, μία ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Πώς είναι να παίρνει πρωτάθλημα χωρίς VAR? Έχει τεράστια σημασία. Το πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ το 19 με το VAR και το πρωτάθλημα που πήρατε εσείς τότε χωρίς VAR, που γίνονταν εγκλήματα από τους διαιτητές κτλ. Εάν είχαμε το VAR εμείς τότε, θα το είχαμε πάρει με 15 βαθμούς διαφορά. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Σωστό. Και ίσως και άλλα πρωταθλήματα να παίρνατε. Και όχι μόνο ένα. Και μιλάμε τώρα, ο ΠΑΟ, κοίταξε να δεις, όταν παίζαμε τότε μπάλα, εμείς εκεί ήταν 18-20 ποδοσφαιριστές. Ήταν μια οικογένεια, ήταν αγαπημένα όλα τα παιδιά. Βέβαια. Ήταν φίλοι όλοι. Δηλαδή, εμείς τελείωνε το παιχνίδι την Κυριακή και βγαίναμε έξω και πηγαίναμε, εντάξει, που ήταν δισκοτέκ, τότε πηγαίναμε όλοι μαζί, είμαστε φίλοι. Ναι, ναι. Αλλά είχαμε τον κοινό σκοπό όμως. Σε έχουμε μια έκπληξη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Είναι και μεγάλη υπόθεση, Νίκο Κεσάκη, να παίρνει μετά από 35 χρόνια πρωτάθλημα. Βέβαια. Και με μια ομάδα, πρόσεξε, αν το συγκρίναμε σήμερα με ένα μπάτζετ, μιλάμε, άντε να σου έλεγα, μιλάμε για τα δεδομένα αυτά, 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος. Και βλέπεις ομάδες τώρα που έχουν 25 και 30 εκατομμύρια έτσι ευρώ ακριβώς. Και είναι πέμπτη. Έτσι. Σε έχουμε μια έκπληξη αμέσως μετά το διάλειμμα. Ένα πρώην συμπαίκτη σου. Θα τα πούμε όμως. Θα μείνουμε πάμε στο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Χρήστο Δημόπουλο και μια έκπληξη την οποία του έχουμε. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermono System. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο. Ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group. VC36 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2316-070-021. Νοσοκόμα στο σπίτι. Αποκλειστικά για την υγεία σας. Με ανθρώπινο πρόσωπο προσφέρουμε πολύτιμες υπηρεσίες εκεί που τις έχετε μεγαλύτερη ανάγκη. Μέσα στο σπίτι σας. Οι νοσοκόμες και οι γιατροί μας 365 ημέρες το χρόνο είναι δίπλα σας. Στο 11311 μαθαίνετε τις υπηρεσίες μας, το χαμηλό τους κόστος και τα προγράμματά μας.